Υπάρχουν προνόμοι. Θα σας πω κάτι για τους βουλευτές, λέτε. Την περασμένη εβδομάδα. Γιατί τις αποζημιώσεις σας προς τα τελέρες. Αφορολόγητο το 70%. Έχετε επιδοτήσεις για τα νίκια σας, επιδοτήσεις για τα ταξίδια σας, για τα κινητά σας, για τα πάντα όλα. Και όχι κούφτε για τις τάξεις σας. Κύριε Τσαπανίδου, με αφήνετε να σας πω. Βεβαίως. Τα προνόμια που είχαν οι βουλευτές και οι στρατιές των μετακλητών και των συμβούλων που υπήρχαν στις κυβερνήσεις των περασμένων ετών και επιμνημονίων δεν συγκρίνονται με ό,τι ισχύει στη διοίκηση του κράτους τώρα. Τους έχετε διπλασιάσει. Σας παρακαλώ. Τους έχετε διπλασιάσει. Όταν θα λέτε ψέματα, θα παίρνετε απάντηση. Τίποτε δεν έχει διπλασιάσει. Έχετε διπλασιάσει. Έχετε διπλασιάσει. Δύο λεπτά από ένα κόσμο καθένα. Όταν θα ψεύδεστε, θα παίρνετε απάντηση. Έχετε αυξήσει το κόστος του κράτους κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Σας παρακαλώ έχετε τώρα. Αυξήσει το κόστος λειτουργίας του κράτους. Μαγικές εικόνες και δεν λέω καθόλου μαγικές εικόνες. Δεν είναι, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εσείς έχετε χάσει την επαφή με τα πράγματα. Σας παρακαλώ. Λαϊκή οργή. Να σας πω κάτι. Ναι. Όλα περιορίζονται και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα περιόρισε προνόμια. Την περασμένη εβδομάδα και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νίκος Βούτσης, και εγώ σε τηλεοπτική εκπομπή είπαμε ότι θα υπάρξει ρύθμιση του αφορολογήτου. Θα πάμε να φορολογηθούμε όπως όλοι οι πολίτες. Αν θέλουν όλοι οι βουλευτές, μέσα στη Βουλή θα είμαστε να τα ψηφίσουμε και να δείξουμε στην πράξη ενώπιον της κοινωνίας, ενώπιον των πολιτών που μας παρακολουθούν, ποιος εννοεί και ποιος δεν εννοεί κάτι. Αυτή είναι η κατάσταση. Μας, τίποτε. Για να το δούμε λοιπόν. Πάντως να σας πω κάτι. Δεν είδα καμία δέσμευση εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας για αυτά τα θέματα. Γιατί δεν διαφωνείτε σε αυτό που λέει. Όλο λέτε και τίποτα δεν πράττεται. Δεν πράττεται. Ας φέρουν τη διάταξη. Εδώ είμαστε. Να τη φέρουν. Ξέρετε, έχουμε βαρεθεί να λένε κουβέντες στις τηλεοράσεις, τις οποίες την επόμενη ξεχνάνε. Δυστυχώς δεν έχουν κανένα στόχο, κανέναν άλλο στόχο, παρά μόνο τη διαιώνιση του δικού τους καθεστώτος έτσι όπως το φτιάχνουν. Διορίζουν όποιον θέλετε εσείς που με πάτε τον τρόπο από πάπου προς εγγονό την εξουσία δίνοντας δαχτυλίδια ένα στον άλλον. Να σας πω κάτι. Άλλο οι εκλογές και άλλο οι διορισμοί. Να το ξεκαθαρίζετε τώρα. Εσείς έχετε τώρα διορίσει όλους τους συγγενείς. Σας παρακαλώ, ποιος διορίζει. Ο μετακλητός είναι διορισμός. Τι λέτε τώρα. Τι είναι, πείτε το στον κόσμο. Ο μετακλητός πεθαίνει τη στιγμή που φεύγει ο βουλευτής. Σε όλα τα διοικητικά συμβούλια, σε όλες τις διοικήσεις, οτιδήποτε παρέμβαση έχετε κάνει στο κράτος έχει κρυθεί αντισυνταγματική. Παραπλανείτε τον ελληνικό λαό. Έχει κρυθεί αντισυνταγματική. Οποιαδήποτε παρέμβαση έχετε κάνει στις στρατιές των διοικητών των νοσοκομείων που διορίσατε, στις στρατιές των διοικητών των σχολείων που διορίσατε. Όλα αντισυνταγματικά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Διάλειμμα θα πάμε και θα γυρίσουμε σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι.